Και στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αγαπητός ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευθέρης ο Νικολάου Αλαβάνος, μας περιμένει και του λέμε πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Θεοδωρακίδη. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση κύριε Νικολάου και προχωρώ γρήγορα στη συζήτηση γιατί έχω αρκετά θέματα να βάλουμε στη συζήτηση. Ας ξεκινήσω πρώτα με τη συμφωνία που συζητείτε σήμερα για τις ΗΠΑ, αναφέρουμε στην αμυντική συμφωνία. Είδα και νωρίτερα στις εικόνες από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ να έχει απλώσει ένα πανό το κόμμα σας στην Ακρόπολη, αντιδρώντας αυτή τη συμφωνία και στις βάσεις, αν μπόρεσα να συγκρατήσω από το πανό. Θα ήθελα τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό, γιατί από όσο καταλαβαίνω δεν θα ψηφίσει το κόμμα σας, το έχει ανακοινώσει. Και βεβαίως, να το εξηγήσουμε λίγα και περισσότερο. Κύριε, ακριβώς όπως το λέτε, το ΚΚΕ την καταψηφίζει αυτή την κατάπτυστη ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις. Είναι μια θέση την οποία την έχουμε πάρει εξ αρχής, από όταν ξεκίνησε να συζητιέται η στρατηγική λεγόμενη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί Τραμπ τότε, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται τον Τραμπ διαβολικά καλό, όπως και την καταψηφίσαμε και όταν την έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταψηφίζουμε τώρα για την επέκτασή της. Και μάλιστα όχι μόνο την καταψηφίζουμε στη Βουλή, αλλά συνεχίζουμε και καλούμε τον ελληνικό λαό σήμερα να συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες της κινητοποίησης ενάντια σε αυτή τη συμφωνία, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα στα Προπύλαια, στις υπόλοιπες πόλεις. Γιατί την καταψηφίζουμε, και πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενήμερος, να γνωρίζει. Την καταψηφίζουμε και ζητούμε να την αποσύρει η κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα γιατί είναι κάθετα αντίθετη με τη θέληση και το συμφέρον του λαού. Ο ίδιος ο ελληνικός λαός, άσχετα που και η κυβέρνηση και τα διάφορα ΜΜΕ που συνδέονται με εκείνην προσπαθούν να τα κρύψουν, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, ο ελληνικός λαός εκφράζει κατά πλειοψηφία τη θέλησή του ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στις εμπλοκές στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία που είναι μια κατάπτυστη και επιθετική συμφωνία, που τι κάνει, έρχεται να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις αμερικανικές βάσεις και τις νατοϊκές υποδομές, έρχεται να δώσει τη δυνατότητα επαόριστον πια στις αμερικανικές και νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις. Εννοείται μετά την πενταετία για την εφαρμογή της επαόριστον ακριβώς. Δίνει το δικαίωμα δηλαδή στις αμερικανονατοϊκές δυνάμεις να αξιοποιούν όλες τις στρατιωτικές ελληνικές υποδομές στη χώρα μας για τους δικούς τους σκοπούς. Άρα εμπλέκει δηλαδή τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις πιο βαθιά στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα τον υπαρκτό κίνδυνο η χώρα να γίνει στόχος αντιπίνων, ιδιαίτερα σε μια φάση όπου βρισκόμαστε σε φάση όξυνσης και κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Αναφέρεστε στη ρωσική εισβολή που διανύει, αν έχω συγκρατήσει σωστά, έλεγα και νωρίτερα, 78η ημέρα του πολέμου, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σε αυτήν αναφέρεστε και λέτε πως ίσως υπάρξουμε στόχος, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς αυτό. Γιατί ναι, με την καταδικαστέα ρωσική εισβολή δόθηκε η κίνηση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος όμως δεν είναι ένας πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος ο οποίος εκφράζει τον μεγάλο και σκληρό ανταγωνισμό ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από τη μία και Ρωσίας από την άλλη, για υπαρκτά ωφέλη τα οποία θα έχουν οι μεγάλοι όμιλοι στην Ουκρανία. Μην επαναφέρουμε, η συζήτηση είναι μεγάλη, αλλά η Ουκρανία είναι μια πλούσια χώρα με βιομηχανία, με αγωγούς φυσικού αερίου, με μεταλλεύματα ορυκτά κτλ. Το θέμα είναι ότι αφενός το γεγονός ότι η ρωσική πλευρά στοχοποιεί σήμερα τις μεταφορές στρατιωτικού υλικού από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ στην Ουκρανία και μάλιστα ανακοινώνει ότι χτυπάει τέτοιου είδους υλικά τα οποία φτάνουν, κάνει επί της ουσίας πραγματικότητα αυτό το οποίο εδώ και χρόνια λέει η ρωσική πλευρά και άλλες δυνάμεις που αντιτίθενται, που είναι στον υπεριαλιστικό ανταγωνισμό ενάντια στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική υποδομή νατοϊκή με απειλή είναι νόμιμος στόχος. Άρα λοιπόν εμείς στην Ελλάδα που έχουμε 17 αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους υποδομές, σε μια φάση όπου κλιμακώνεται ο πόλεμος, οξύνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση, χτυπιούνται τέτοιου είδους μεταφορές στρατιωτικού υλικού, με την εμπλοκή της κυβέρνησης, η οποία έχει στείλει στρατιωτικό υλικό, να θυμίσουμε, με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ κτλ., η οποία προετοιμάζει και κινητοποιεί μονάδες έμψυχου δυναμικού να πάνε στις χώρες, εν πάση περιπτώσει, τις νατοϊκές ή τις φίλιες προς το ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ουκρανία. Αυτό ακριβώς κορυφώνει τους κινδύνους. Θα ήθελα να βάλω και κάτι ακόμα στη συζήτησή μας, ουσιαστικά την
την άλλη πλευρά, η οποία λέει πως με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά ενισχύεται γεωπολιτικά η χώρα μας, αναβαθμίζεται ο ρόλος της στην περιοχή και βέβαια είναι και προάγγελος της καλής, των καλών σχέσεων που έχουμε, που θα αναδειχθεί προφανώς από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ομιλία του στο Κογκρέσο. Εδώ βάζω και ακόμη ένα στοιχείο για να απαντήσετε συνολικά. Είχαμε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που ουσιαστικά μιλάει για την ενίσχυση των F-16 των τουρκικών. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε απάντηση από το State Department και θα ήθελα τη δική σας σκέψη. Ακούστε κάτι, κύριε Θεοδωρακίδη, και ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει συνέστηση. Τα δικά του, τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να προστατευτούν από κάποια καραμπόλα που θα γίνει στους ανταγωνισμούς. Ποιο είναι το αφήγημα το οποίο οδηγεί, το οποίο το λέει και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει περισσότερα ανταλλάγματα και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα. Είναι ότι τι, ότι η συμμετοχή μας, η στήριξη αυτού του είδους των συμφωνιών, το άνοιγμα περισσότερων υποδομών στις Αμερικανονατοικές δυνάμεις θα δώσει κάποιο προβάδισμα στην αστική τάξη της Ελλάδας, να το πούμε έτσι, απέναντι στο βασικό ανταγωνιστή στην περιοχή, ο οποίος είναι η αστική τάξη της Τουρκίας. Αυτό είναι το αφήγημα. Μάλιστα. Ας δούμε, επιβεβαιώνεται κάτι από όλα αυτά? Μα τον μήνα Μάρτη του 2022 είχαμε περισσότερες παραβιάσεις και υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά και drones από ό,τι είχαμε όλο το 2020 το έτος. Σημαντικό αυτό, το κρατάμε στην συζήτηση. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί, δηλαδή, τι είναι αυτά τα ανταλλάγματα και πού οδηγούν. Ωραία. Το κρατάω και αυτό, κύριε Νικολάου. Θα ήταν παράληψη να μην σας ρωτήσω, ευρωβουλευτής είστε. Έτσι, μιλάμε για την Ευρώπη τώρα, η οποία Ευρώπη φαίνεται να μην μιλά την ίδια γλώσσα, να μην έχει κοινή γλώσσα απέναντι στις κυρώσεις στη Ρωσία και το βλέπουμε. Νομίζω αίσθηση έχουν προκαλέσει και οι δηλώσεις του Ιταλού Πρωθυπουργού, του κυρίου Ντράγκη, ο οποίος είπε ουσιαστικά οι κυρώσεις πάνε περίπατο, να το πω έτσι, σε ελεύθερη απόδοση, γιατί πολλές εταιρείες ευρωπαϊκές έχουν προχωρήσει στο άνοιγμα λογαριασμών για να πληρώσουν σε ρούβλια το φυσικό αέριο. Οπότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Εδώ αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή και την αναζητούμε. Πού κολλάμε? Κοιτάξτε, κύριε Θεοδωρακίδη, εδώ να κάνω ένα αστερίσκο γρήγορα για να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μιλάμε για την Ευρώπη γενικά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια υπεριαλιστική διακρατική ένωση. Έτσι. Ούτε στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών έχει κοινή γλώσσα. Μάλιστα, η τελευταία έκθεση, η οποία έρχεται και τώρα βρίσκεται σε διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι στη γραμμή που είπε και ο Υπουργός Άμυνας της δικής μας χώρας, ότι τώρα δεν είναι καλή στιγμή να κάνουμε κριτική στην Τουρκία για τις διεκδικήσεις. Μάλιστα, αιτιολογεί κιόλας τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, λέγοντας ότι το ζήτημα του Κυπριακού δεν είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής, είναι μια ανεπίλητη σύγκρουση. Αναγνωρίζει στην Τουρκία τη δυνατότητα να ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση τα δικά της συμφέροντα. Άρα πάνε περίπατο έτσι, η στήριξη ακόμα και σε δύο υποτιθέμενα κράτη-μέλη. Σε δύο υποτιθέμενα κράτη-μέλη. Έτσι, Κύπρος και Ελλάδα. Αλλά να πάμε και σε αυτό που λέτε. Ναι. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν ενιαία συμφέροντα και δεν μπορούν να υπάρξουν ενιαία συμφέροντα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι διαφορετική η κατάταξή τους σε αυτό που λέμε στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Διαφορετικά διαπραγματεύεται η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, διαφορετικά διαπραγματεύεται η Ελλάδα. Αυτό, αν θέλετε, νομίζω πρέπει να το προσεγγίσουμε. Από και τη αν θέλετε, με αυτό ολοκληρώστε, κύριε Νικολάου. Από τη μόνη σκοπιά που έχει σημασία για τον ελληνικό λαό. Γιατί αφού ο καθένας, το κάθε κράτος μέλος διαπραγματεύεται με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχουν οι δικοί του επιχειρηματικοί όμιλοι, τότε πάει περίπατο η λογική αυτή που έθετε η κυβέρνηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, ότι να δώσουμε ευρωπαϊκή απάντηση κτλ. Τα οποία δεν έχουν καμία αξία από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις. Θα το δούμε στην επόμενη σύνοδο κορυφής, αν καταλαβαίνουμε σωστά, ή τουλάχιστον περιμένουμε για να στρίψει αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός ως υπεροκειάνιο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να περιμένουμε τη σύνοδο, που ξέρετε πολλές φορές είναι και φτωχά τα αποτελέσματα των συνόδων. Ναι. Πάλι να φέρουμε το ζήτημα, ας πούμε, για παράδειγμα, τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία για το άνοιγμα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου για τα Βαρόσια. Έτσι, όπου δύο χρόνια περιμένουμε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα και δεν έχουμε δει τίποτα. Αλλά λέω, είναι τώρα η στιγμή όπου πρέπει πραγματικά να δούμε τι χρειάζεται σήμερα για να ανασάνει λίγο ο ελληνικός λαός. Χρειάζεται να σταματήσει, να καταργηθούν τα τέλη ρηπών. Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τις ευρωεσυνοσιακές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που τις πληρώνει ο λαός. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στις τιμές της ενέργειας. Να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας των έμεσων φόρων. Γιατί μόνο αυτός είναι ο τρόπος πραγματικά να ανασάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι.
Και οι επιχειρήσεις, θα συμπληρώσω εγώ και οι επιχειρήσεις, γιατί είναι όλο μαζί το πλαίσιο. Γιατί το διεθνές σκηνικό, εγώ διαβάζω σήμερα τις ανακοινώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κυρία Λαγκάρντ, λέει άνοδος των επιτοκίων το επόμενο διάστημα και διαφαινόμενη νέα κρίση. Άρα οπότε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι, ή μάλλον φανταζόμαστε τι μας περιμένει, να το πω αλλιώς. Λοιπόν. Και βεβαίως αυτά, όπως ξέρετε και ξέρει και ο λαός μας, ο λαός τα πληρώνει. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών, της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, συνεχίζουν να έχουν δισεκατομμύρια χρηματοδότησης από τα δικά μας υστερήματα για το δικό του σχέδιο. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα όλα αυτά, όπως θα λειτουργήσει και η ΕΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβούμε, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στο Flash σήμερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.